Ντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Θα καλωσορίσουμε απόψε τον ποιητή Γιάννη Φαντή. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη μου. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, «Την πόρτα ανοίγω το βράδυ», θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια προσευχή αναστάσιμη. Είναι, βεβαίως. Είναι έτσι. Ναι, ναι. Και όλα τα λέει, βεβαίως. Τοποθετώντας, φέρνοντας στη συντροφιά εν τέλει αυτόν που μέσα από τον οποίο εκφράζονται όλα τα προηγούμενα, το Χριστό. Υπάρχουν αρκετές επανεκδόσεις βιβλίων σου. Είχαμε μιλήσει για αυτές στο φθινόπωρο, όπου ήσουν ξανά εδώ στα μέρη μας, και υπάρχει και αυτή η καινούργια συλλογή ποιημάτων που λέγεται «Στις αμμουδιές του Ομήρου, 3.000 χρόνια ελληνικής ποίησης». Και ξέρεις, τώρα θα προσπαθήσω να διαβάσω. Μου άρεσε πολύ η εισαγωγή που εσύ γράφεις σε αυτό το βιβλίο, ότι η ανθολόγηση αυτή έγινε αρχικά μόνο και μόνο για μένα. Έτσι, ναι. Έτσι, ναι. Είναι ποίηματα τα οποία θα ήθελες να έχεις πάντα ναι. Κοντά σου. Σε ένα τόμο, ναι. Ναι. Και αφού το έκανα αυτό, τα συγκέντρωσα, ύστερα οι φίλοι που τα έβρεπαν, τους διάβαζα από αυτά και τα λοιπά, μου λέγαν κάνε το βιβλίο να το έχουμε κι εμείς. Και βγήκε η ιδέα του βιβλίου, έτσι. Ναι. Υπάρχουν μέσα ποιητές και ποίηματα τα οποία δεν μπήκαν, γιατί μιλάμε για έναν τόμο 700 και σελίδων. Ναι. Δεν υπάρχουν. Βεβαίως να αναφέρω τον Θεόκριτο, που δεν μπόρεσα να κάνω να μεταφράσω. Όλες οι μεταφράσεις των αρχαίων είναι δικές μου, και όντας τελειομανής, εκεί που δεν έμενα ευχαριστημένος δεν το έβαζα, και ήταν αυτός, ήταν ο Θεόκριτος και ο Αριστοφάνης. Δεν είναι πολύ σπουδαίο το ότι απουσιάζουν αυτοί οι δυο. Θα έλεγα μάλιστα ότι δεν θα το αντιληφθεί καν κανείς, πέφτοντας μέσα στον πλούτο που ξεκινάει από την ελληνική μυθολογία, μπαίνει στον Όμηρο, στον Εσίωδο, στη Σαφώ, στους κοινικούς, στους λυρικούς, στους τραγικούς, στους προσοκρατικούς, στους ορφικούς, και φτάνουμε στους μέσους χρόνους της Ορθοδοξίας και του Βυζαντίου, και προχωρώντας πάμε στο Βιτσέντσο Κορνάρο, στον Σολομό, Σουρίς και Παλαμάς και Καβάφης, έτσι, Σικελιανός, Καζαντζάκης, όλη η γενιά του 30 μέχρι τις μέρες μας. Δεν είναι 3.000 χρόνια. 3.000 χρόνια είναι από τότε που έγραψε ο Όμηρος τα Έπη. Ναι. Θα μπορούσα να πούμε και για 5.000 χρόνια, διότι και πριν από τον Όμηρο υπήρχαν ποιητές. Και η μυθολογία τι άλλο είναι παρά ελληνικός λόγος εξαίσιος. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για 5.000 χρόνια, αλλά θα πρέπει να κάνουμε διευκρινήσεις. Οριοθετής από τον Όμηρο. Ναι, 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 ακριβώς. Από τον Όμηρο μέχρι τις μέρες μας είναι 3.000 χρόνια. Μου έκανε εντύπωση όμως, Γιάννη, ξεφυλίζοντας το βιβλίο σου, δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Ναι. Είναι πρόσφατη η κυκλοφορία του και είναι εξαιρετικό, και το εξώφυλλο θα αναφερθούμε σε λίγο, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι μέσα εκεί περιέχονται και λαϊκοί ποιητές, μάλλον περιέχονται στιχουργοί ποιητές που αυτά που έγραψαν έγιναν τραγούδια, δηλαδή περιέχονται και στιχουργοί που έγραψαν τραγούδια, που έγραψαν στίχους για τραγούδια. Υπάρχουν όμως και λαϊκοί ποιητές. Ναι. Δηλαδή που δεν έγραψαν για τραγούδια. Υπάρχουν, ας πούμε, βοσκοί της Κρήτης, άνθρωποι της Λευκάδας ή ακόμη εδώ των δικών μας περιοχών. Είναι λαϊκοί ποιητές. Ναι. Συναντώ τον Μάρκο Μαμακάρη, ναι, τον Κώστα Βίρβου, ναι, ναι, έτσι, ναι, τον, ναι, Απόστολο Καλδάρα, ναι, ναι, τον Νικόλα Άσημο,
Ναι. Το Τζίμι Πανούση, το Θανάση Παπακοσταντίνου. Ναι, ναι, ναι. Μα όλοι αυτοί στο βαθμό που έγραψαν καλό στίχο είναι ποιητές. Είναι ο ποιητής Γιάννης Ευαντής απόψε, καλεσμένος στην εκπομπή. Αφορμή είναι αυτή η σπουδαία συλλογή ποιημάτων με τίτλο «Στις αμμουδιές του Ομήρου, 3.000 χρόνια ελληνικής ποίησης». Αλλά πάντα η παρουσία του Γιάννη Ευαντή στα μέρη μας είναι μια καλή αφορμή για να έρθει και από την εκπομπή. Θέλω να μου πεις, Γιάννη, για το εξώφυλλο. Ναι. Εικονόπουλος εδώ. Ναι. Να τη λέμε ανθολογία καλύτερα παρά συλλογή. Ανθολογία. Γιατί συλλογή είναι αυτό, είναι και μια σύνθεση, ναι, προσωπική. Είναι και πολύ ωραία λέξη. Έτσι. Ανθολογία. Ναι, ναι, ναι. Είναι ανθολογία της όλης της ελληνικής ποιήσεως από την μυθολογία και τον Όμηρο μέχρι τις μέρες μας. Λοιπόν, χωρίζεται σε τρία μέρη, στους αρχαίους χρόνους, στους μέσους χρόνους και στους νεότερους χρόνους. Το εξώφυλλο είναι του Νίκου Εγκονόπουλου. Ο τίτλος είναι «Ο Οδυσσεύς αφηγείται εις τον Όμηρον». Έχουμε τον Οδυσσέα όρθιο να αφηγείται στον Όμηρο, που καθισμένος κρατάει την λύρα ή την άρπα, τη λύρα, και πίσω του είναι μια γυναικεία γυμνή, γυναικεία μορφή που έχει φόντο τον ουρανό, δείχνοντάς μας εδώ ο Μέγας Εγκονόπουλος ότι αυτά που αφηγείται ο Οδυσσέας στον Όμηρο θα παραμείνουν αφήγηση αν δεν επέμβει η ουράνια, η θεότητα, η μούσα, που κρατάει, που βάζει το χέρι της στον ώμο του Ομήρου. Λοιπόν, ο Όμηρος ξέρει την ιστορία, αλλά βλέπουμε ότι παρακαλεί την θεά να τον βοηθήσει να γίνει ποίηση αυτά που ξέρει. Και να μην ξεχαστεί η αφήγηση του Οδυσσέα. Ναι, 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 ναι. Έχει πολλά μέσα της το ότι τραγουδιέται κάτι. Εντάξει, ναι, ναι. Θα ήθελες να μοιραστείς και με τους ακροατές αυτό το εξώφυλλο, πώς έγινε η διαδικασία, πόσο επιτράπει αυτή η... Ναι, κοίταξε. Όταν σκέφτηκα πως θα κάνω αυτή την ανθολογία, θα την εκδώσω, και την κανόνισα με τον Πατάκη, αλλά κάπου δεν τήρησε τη συμφωνία μας και είχε δίκιο. Μου είπε ότι μια ανθολογία θα πάει και στα σχολεία και τα λοιπά και τα λοιπά, πρέπει να είναι μονοτονικό. Εγώ ακόμη κρατούσα τότε αντιστάσεις με το πολυτονικό και θεώρησα ότι δεν τήρησε τη συμφωνία μας και είπα εντάξει, δεν θα το βγάλω εδώ. Λοιπόν, και δεν το έβγαλα γι' αυτό, αλλά είχε δίκιο ο Πατάκης που ήθελε μονοτονικό, και για τους λόγους άλλωστε που μια ανθολογία θα χρησιμοποιείται στα σχολεία. Ήταν ένα λάθος δικό μου, δεν πειράζει. Λοιπόν, όταν ήταν να κάνω λοιπόν την ανθολογία, ήξερα πολύ καλά τον Εγκονόπουλο, γιατί τον αγαπώ πάρα πολύ, τον θεωρώ ο ζωγράφο έναν από τους καλύτερους, μάλλον τον μεγαλύτερο νεοέλληνα ζωγράφο, εγώ προσωπικά λοιπόν, και έναν από τους καλύτερους όλου του κόσμου, έναν από τους καλύτερους ως ζωγράφο. Ο ποιητή έγραψε λίγα, θα λέγαμε. Το Μπολιβάρ είναι το αριστούργημά του. Αλλά ο Εγκονόπουλος μέσα μου είναι ένας ποιητής που είναι κυρίως ο μέγας ζωγράφος. Λοιπόν, χρειάστηκε να σκεφτεί ότι πρέπει να πάρω την άδεια για τον πίνακα αυτό, και τηλεφώνησα στο σπίτι του, στη γυναίκα του, γιατί είχε πεθάνει ο ίδιος. Πήγα στο κολονάκι που μένει η γυναίκα του, δώσαμε ραντεβού. Λοιπόν, ήταν μια ευγενικότατη κυρία, η Ελένη Εγκονοπούλου, και μου είπε: «Κύριε Ευαντή, ξέρω ποιο πίνακα θέλετε», γιατί της είπα: «Θέλω κάποιον πίνακα του κυρίου Εγκονόπουλου, του ποιητή, για να βάλω σε μια ανθολογία που είναι από τον Όμηρο μέχρι τις μέρες μας». Και μου λέει: «Ξέρω ποιο πίνακα θέλετε». Λέω: «Πώς?». Όπως μου περιγράψατε την ανθολογία, αμέσως μου πήγε στο νου ένας πίνακας. Λάτε να σας τον δείξω. Και πήγε και μου έδειξε αυτόν τον πίνακα που εγώ ήταν να της προτείνω. Ναι. Η Ανάσταση πώς λειτουργεί
στην ψυχή ενός ποιητή. Η Ανάσταση, ο ποιητής ζει διαρκώς εν Αναστάση, δηλαδή δεν περιμένει το Πάσχα για να αναστηθεί. Είναι αυτό που λέει ο Ερωτόκριτος: για μένα όλα σφάλασιν και πάσιν ανώ κάτω, για μέ ξαναγεννήθηκε η φύση των πραγμάτων. Δηλαδή κάποια στιγμή έχει πεθάνει ο παλιός άνθρωπος στον ποιητή και αυτός που γεννιέται πια μιλάει έναν ανώτερο λόγο και κατά τον Δημόκριτο τον θεϊκό λόγο. Αυτός είναι αναστημένος πια. Τα πάνω κάτω που πήγαν του συνέβηκαν κάποια στιγμή στη ζωή του, έτσι ο Σεφέρης που το κατάλαβε πάρα πολύ αυτό το βάζει στην αρχή του τόμου με τα ποίηματά του, αυτό του τον λόγο του Βιτσάντσου Κορνάρου: για μένα όλα σφάλασιν και πάσιν ανώ κάτω, για μένα ξαναγεννήθηκε η φύση των πραγμάτων. Δηλαδή είμαι ένας αναστημένος, με άλλα λόγια. Μιλάει εδώ ένας αναστημένος, όχι ένας νεκρός, γιατί υπάρχουν οι ζωντανοί νεκροί σύμφωνα με την εσωτερική παράδοση και οι ζωντανοί και οι ζωντανοί ζωντανοί. Οι όρθιοι νεκροί και οι ζωντανοί ζωντανοί. Και όταν ας πούμε ο άγγελος λόγου χάρη που είναι πάνω στον βράχο κοντά στον τάφο του Ιησού λέει στις γυναίκες μη γυρεύετε τον ζώντα μετά των νεκρών, δεν είναι απαραίτητο να θεωρήσουμε ότι μιλάει για τον Ιησού που ανέβηκε στον ουρανό. Έχουν πολλά επίπεδα οι ερμηνείες και οι κατανοήσεις των γραφών. Λέει μη γυρεύετε τον ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς ανθρώπους που ζουν μεν αλλά μειώντας πνευματική είναι νεκροί. Ήταν ο Γιάννης Ιφαντής, ο ποιητής Γιάννης Ιφαντής, καλεσμένος απόψε στην εκπομπή. Αφορμή ήταν η ανθολογία στις αμμουδίες του Ομήρου, 3.000 χρόνια ελληνικής ποιήσης. Και μια πολύ ωραία κουβέντα με τον Γιάννη Ιφαντή έχει φτάσει στο τέλος της. Ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.